Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 ακούτε και ξεκινάμε 10 λεπτάκια μετά τις 2 την εκπομπή. Ο Λίμπερο παντού, με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο και όση παρέα στη ρύθμιση του ήχου. Για να πάμε να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα σε Ελλάδα και διεθνή χώρο με τα τουρνουά της οργανώσεις που έχουμε σε εξέλιξη και χθες είχαμε μια ωραία γεμάτη βραδιά. Βλέπαμε και εδώ παρέα στο post-game. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε και μεταγραφικά νέα φυσικά, τα οποία πάντα είναι στο επίκεντρο, πάντα είναι στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες και εδώ στα δικά μας σε ΠΑΟ, σε Άρη, αλλά και στο εξωτερικό. Σαφώς το όνομα που παίζει από το πρωί εδώ και λίγες ώρες και είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο είναι, αφορά τον Άρη και έχει να κάνει με τον Αλέσιο Τσέρτσι, τον διεθνή Ιταλό 31 ετών, δεξιό εξτρέμ, τον οποίο προσπαθεί να αποκτήσει ο Άρης. Θα τα δούμε συνέχεια πιο αναλυτικά, θα μας δώσει και ο Νίκος Οπαδόπουλος όλο το ρεπορτάζ. Στα του ΠΑΟΚ το θέμα της ημέρας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι με τα γραφικά πάντα, είναι το ότι χαλάει όπως φαίνεται η πώληση του Ελ Καντουρί στην Σταντάρ Λιεγής. Η βελγική ομάδα δείχνει να παγώνει τη συμφωνία που υπήρχε και ενώ ο παίκτης ήταν έτοιμος να μεταβεί εκεί για να υπογράψει, όπως φαίνεται το deal μάλλον θα χαλάσει, μάλλον οδηγείται προς ναυάγιο. Θα τα δούμε συνέχεια και για τα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο σιγά σιγά μαζεύεται για αιματολογικές, εργομετρικές εξετάσεις και όλους αυτούς τους ιατρικούς ελέγχους. Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα είναι η πρώτη προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Κλειστή φυσικά. Και το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο ποιοι θα είναι παρόντες, ποιοι από τους δανεικούς θα επιστρέψουν για να ενσωματωθούν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, ώσπου να βρεθεί κάποια λύση για το μέλλον τους. Ποιοι από τους παίκτες που υπολογίζονται θα έρθουν τώρα, κάποιοι άλλοι θα έχουν λίγες περισσότερες μέρες ή άδειες. Για παράδειγμα, ο Σβιντέρσκι θα είναι αυτός που θα έρθει τελευταίος, καθώς μέχρι και προχθές ήταν στο Euro Under 21 με την Πολωνία. Μετά την πεντάρα από την Ισπανία έμειναν εκτός οι Πολωνοί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και πιο αναλυτικά. Αφού πρώτα ξεκινήσουμε με ευχές στο Λιονέλ Μέση, ο οποίος κλείνει τα 32 σήμερα. Χθες ήταν πολύ κακός ο Μέση, βέβαια, παρότι η Αργεντινή κέρδισε το Κατάρ και προκρίθηκε στους 8 του Κόπα Αμέρικα. Ο Μέση ήταν κακός, έχασε και μια τρομερή ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα ουράνια ακόμη πριν να την ψάχνουν. Κλείνει τα 32 του σήμερα ο Μέση και φυσικά μεγάλο του όνειρο, μεγάλος του στόχος, προσδοκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να κατακτήσει το Κόπα Αμέρικα ώστε να πάρει επιτέλους κάποιο τρόπο με την εθνική ομάδα της χώρας του. Λοιπόν, μιας και ξεκινάμε με Μέση, ξεκινάμε με Κόπα Αμέρικα, να θυμηθούμε έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε χθες βράδυ, όπου η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 το Κατάρ και η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Παραγουάης και την αφήνει σε μεγάλο ποσοστό εκτός συνέχειας. Βέβαια, ακόμη οι Παραγουανοί έχουν κάποιες ελπίδες, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η δεύτερη καλύτερη τρίτη ομάδα ουσιαστικά από τις δύο που θα περάσουν από τους τρεις ομίλους. Να τα πάρουμε με τη σειρά όμως για να δούμε λίγο το τι γίνεται. Καταρχήν, έχουν συμπληρωθεί οι 7 από τις 8 ομάδες προημιτελικής φάσης. Ξέρουμε ήδη δηλαδή ποιοι θα είναι οι 7 που θα συμμετέχουν στην οκτάδα. Από τον πρώτο όμιλο η Βραζιλία, που το Σάββατο βράδυ έριξε πεντάρα, άνετη πεντάρα μάλιστα, στη Βενεζουέλα, είναι στην επόμενη φάση και εμφατικά μάλιστα με 8-0. Ο Άλισον δεν έχει δεχτεί ούτε ένα τέρμα από λογισμό τερμάτων. Οι Βραζιλιάνοι ως διοργανωτές, ως οικοδεσπότες του τουρνουά λοιπόν, είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στην οκτάδα. Την ακολούθησε η Βενεζουέλα από τον ομιλό της με 5 βαθμούς και το Περού, το οποίο έχει 4 βαθμούς και είναι σίγουρα η μία από τις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες των τριών ομίλων που θα πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η Βολιβία χωρίς βαθμό μένει εκτός διοργάνωση από τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο, τώρα που χθες βράδυ έγιναν τα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα, η Κολομβία με την τρίτη της νίκη κέρδισε με 1-0 την Παραγουάη και σφράγισε την, ούτως ή άλλως έχει σφράγισε την πρόκριση, σφράγισε και την πρωτιά με 9 βαθμούς, πρώτη με απολογισμό των 4-0 επίσης χωρίς να δεχτεί γκολ και είναι στην επόμενη φάση. Η Αργεντινή την ακολούθησε ως δεύτερη στα προημιτελικά, καθώς κέρδισε με 2-0 το Κατάρ, με τον Μέση όπως είπαμε να μην είναι ο Μέση που όλοι θα περίμεναν. Τουλάχιστον όμως με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεθ και του Αγκουέρο, η Αργεντινή έφτασε στην επικράτηση και το έσωσε έτσι το τέλος αυτή την απογοητευτική της εικόνα. Τουλάχιστον προκρίθηκε και περιμένουμε να τη δούμε με έστω λιγάκι καλύτερο πρόσωπο, πιο ανταγωνιστική στην knockout φάση που θα ακολουθήσει. Η Παραγουάη τερμάτισε τρίτη με 2 βαθμούς μετά τη χθεσινή της ήττα, αλλά έχει ακόμη κάποια ελπίδα και θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά. Το Κάταρ με 1 βαθμό έμεινε εκτός συνέχειας. Στον τρίτο όμιλο, όπου η τελευταία αγωνιστική θα γίνει απόψε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η Χιλή είναι πρώτη και έχει ήδη προκριθεί με 6 βαθμούς. Η Ουρουγουάη είναι δεύτερη με 4, αλλά ό,τι και αν γίνει, ακόμη και αν χάσει απόψε από τη Χιλή, θα συνεχίσει ως δεύτερη καλύτερη τρίτη. Και εδώ τώρα τι γίνεται, το μεγάλο ντέρμπι για πρόκριση είναι το Ιαπωνία-Εκουαδόρ, επίσης στις 2 ξημερώματα τρίτης. Καθώς εάν
οι Ιάπωνες κερδίσουν πάνω στους 4 βαθμούς, περνούν ως δεύτερη καλύτερη τρίτη και μένει εκτός η Παραγουάη που ήταν τρίτη στον δεύτερο όμιλο με 2 βαθμούς. Και οι Ιάπωνες ακολουθούν το Περού, θα είναι οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες. Αν το Εκουαδόρ κερδίσει, θα συμβεί το ίδιο με το Εκουαδόρ, θα πάει στους 3 βαθμούς, δεν έχει βαθμός τώρα, και θα περάσει μαζί με το Περού. Εάν όμως έχουμε ισοπαλία και έχουμε την Ιαπωνία και την Παραγουάη στους 2 βαθμούς αμφότερες πίσω από το Περού που έχει 4, μιλάμε για την κατάταξη των ομάδων που πήραν τις τρίτες θέσεις, τότε επειδή η Παραγουάη έχει καλύτερο απολογισμό τερμάτων από την Ιαπωνία, θα πάρει το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο, και οι Ιάπωνες θα μείνουν εκτός φάσης. Οπότε οι Ιάπωνες δεν θέλουν ισοπαλία σε καμία περίπτωση, ούτε ήττα. Θέλουν μόνο νίκη για να περάσουν. Το Εκουαδόρ θέλει και αυτό τη νίκη. Οπότε θα πάμε για έναν μεγάλο τελικό ουσιαστικά για πρόκριση στα νοκάουτ του Κόπα Αμέρικα απόψε στις 2. Το Κόπα Αφρικα έχουμε σήμερα 2 παιχνιδιά. Από την Παρασκευή έχει ξεκινήσει το τουρνουά στην Αίγυπτο και παρουσιάζουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν και γνώριμα μας πρόσωπα, παίκτες εδώ από το ελληνικό ποδόσφαιρο που είτε πέρασαν είτε είναι ακόμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θα μας απασχολήσει τη διοργάνωση. Βέβαια, ένας από χθες το μεσημέρι μας απασχολεί και πάλι με αρνητικό τρόπο. Φυσικά αναφέρομαι στον Άμρου Άρντα, ο οποίος εμπλέκεται και πάλι σε ένα αρρώ σκάνδαλο εκεί. Φέρεται να έχει παρενοχλήσει με ένα μοντέλο εκεί στην Αίγυπτο, το οποίο μάλιστα μοντέλο έδεσε στη δημοσιότητα και τα μηνύματα που δέχτηκε από αυτόν και άλλους 3 συμπαίκτες του. Ένας μάλιστα είναι ο Χασάν που είχε παίξει στον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν. Ο Άρντα φυσικά δεν το παραδέχτηκε, έκλεισε το λογαριασμό του. Υπάρχει μια αναστάτωση γενικότερη εκεί. Να δούμε τι θα κάνει ο Χαβιά Αγκύρε, ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου, πώς θα συμμαζεύσει την κατάσταση, διότι έχει προκληθεί μεγάλος άλλος, μεγάλη αναστάτωση στην διοργανώτρια χώρα του τουρνουά, που έχει φυσικά ως στόχο με τον Σαλάχ ως μεγάλο αστέρι να φτάσει ως την κατάκτηση του τροπέου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα την επηρεάσει όλη αυτή η ιστορία που έχει, επαναλαμβάνω, αρνητικό πρωταγωνιστή τον Άμρου Άρντα, και σε αυτό επηρεάζεται και ο ΠΑΟΚ που περίμενα τον Άρντα να κάνει εκεί ένα καλό τουρνουά ώστε να βρεθεί και μια καλύτερη πρόταση για να τον παραχωρήσει, διότι δεν υπολογίζεται στα πλάνα, είναι γνωστό αυτό. Με αυτές τις ιστορίες που έχει κάνει τώρα ο Άρντα δεν νομίζω ότι θα πάρει άλλο χρόνο συμμετοχής, οπότε και χαλάει ακόμη περισσότερο το όνομά του, τη φήμη του. Οπότε ακόμη πιο δύσκολο γίνεται το ενδεχόμενο να βρεθεί μια αξιόλογη πρόταση για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε 2 παιχνίδια στο τουρνουά του Κόπα Αφρικά. Στις 5.30, όχι 3 παιχνίδια μάλλον. Στις 5.30 ακτή Ελεφάντος του Νότιος Αφρικής. Αυτό είναι το καλύτερο ίσως παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής συνολικά στο τουρνουά. Στις 8 την Ισία Αγγόλα και στις 11 το βράδυ Μάλι Μαυριτανία. Αυτά είναι τα 3 παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Και εμείς τώρα να πάμε σιγά σιγά, αφήνοντας το Κόπα Αφρικά στην άκρη και το Κόπα Αμέρικα, να πάμε να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να πάμε να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά του Άρη, που σήμερα έχουν δυνατό όνομα στο τραπέζι, και να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Ζεστά, καλά. Ζεστά ξεκινάμε στην εβδομάδα, έτσι? Ναι, μαζί με τις θερμοκρασίες. Υπάρχει αυτό το όνομα του Αλέσιο Τσέρφη, του Ιταλού Winger, ο οποίος στην περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Άγκαρα, που βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Άρη. Πολύ δυνατή περίπτωση, πολύ καλό όνομα, έμπειρος, ποιοτικός ποδοσφαιριστής, δύσκολη βέβαια περίπτωση. Ο Άρης καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να φέρει τον παίχτη στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες 2 εβδομάδες περίπου, για να είναι αυτός τελικά που θα καλύψει το κενό στο δεξιάγρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, από τη στιγμή που τώρα που μιλάμε δεν υφίσταται η περίπτωση του Ματέο Γκαρσία. Παίχτης με μεγάλη καρδιά, εντάξει, έχει αγωνιστήσει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ιταλίας, γνωστό όνομα, είναι από αυτούς που αποκαλούμε παίχτης πολυτέλεια για την Ελλάδα, έτσι? Ναι. Ατλέτικο Μαδρίτη, σεζόν 14-15. Εντάξει, βέβαια η καριέρα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια δοτική πορεία. Ενδεικτικό είναι ότι αγωνίστηκε και στην Τουρκία την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Άγκαρα. Όπου εντάξει, έκανε σχετικά καλή χρονιά με περίπου 20 συμμετοχές, αν θυμάμαι καλά. Είχε και κάποια γκολ. Παίχτης που είναι πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός. Έχει αυτή την ικανότητα που λείπει, νομίζω, από τον Άρη και από τους εξτρέμ που διαθέτει. Παίχτης που εντάξει, δεν είναι τόσο φαν της άμυνας, αλλά από ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή δεν περιμένεις να σου κάνει άμυνα κιόλας, έχοντας τόσες αρετές επιθετικά. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, μια πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Άρη, που όμως την παλεύει. Και θα περιμένουμε να δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα αν τελικά θα έχει θετική κατάληξη, αν ο Άρης στραφεί σε κάποια από τις άλλες περιπτώσεις που έχει στη λίστα του. Δηλαδή, όπως ας πούμε, είναι του Μαντσίνη, ενδεχομένως και του Φετσαντζίδη, με τον οποίο υπάρχει πρόθεση να γίνει μια επαφή και να διερευνηθούν λίγο έτσι, να διερευνήσει ο Άρης λίγο τις προθέσεις του. Πάντως, εντάξει, αν μιλάμε για Τσέρτσι ή Φετσαντζίδη, υπάρχει μια διαφορά αγωνιστική, έτσι? Σίγουρα υπάρχει, ναι. Αλλά υπάρχει μια οικονομική. Σαφώς, σαφώς. Ναι. Γιατί για να καταλάβει και ο κόσμος για τι νούμερα μιλάμε.
Ναι. Τώρα βλέπω, ας πούμε, στο Transfermarkt, όσον αφορά τις μεταγραφές που έχει πάρει ο Τσέρτς στο παρελθόν, θα μου πεις εντάξει, ναι. Πάνε και 10 χρόνια, αλλά η Φιωρεντίνα τον είχε πάρει από τη Ρώμα το 2010 για 4 εκατομμύρια. Η επόμενη μεταγραφή ήταν από την Φιωρεντίνα στην Τωρίνο για 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2014 η Ατλέτικο τον πήρε από την Τωρίνο για 15 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε, γιατί ποιότητα μιλάμε. Εντάξει, βέβαια μπορεί να έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε. Σίγουρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος ο Τσέρτς είναι μια πάρα πολύ ποιοτική επιλογή. Βέβαια. Έχει 14 συμμετοχές με την Εθνική Ιταλία, έτσι. Αυτό και μόνο. Και με όλες τις μικρές εθνικές της Ιταλίας. Εντάξει, είναι ένα όνομα στην Ιταλία για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Όχι πρωτοκλασάτο, αλλά σίγουρα ένας παίχτης, ο οποίος για τα ελληνικά δεδομένα, επαναλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ ποιοτική επιλογή. Αλλά τονίζω ξανά, πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Άρη. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου με την Άγκαρα. Και εκεί είναι που ποντάρει και ο Άρης, γιατί εντάξει δεν μπορούσε να πάρει μεταγραφή. Αν καταφέρει τελικά να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τι θα γίνει. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει νομίζω το θέμα του Τσέλσι και το Extreme πολύ πιθανό. Όπως θα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν να χωρίσει ο Άρης για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, θα έχουμε λογικά τις επόμενες μέρες εξελίξεις όσον αφορά και το κεντρικό αμυντικό και την περίπτωση του Rose, που ακόμα δεν υπήρχε κάτι οριστικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι, μεν ο Άρης με τη Λοριάν τα βρήκε, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά με τον ποδοσφαιριστή στο οικονομικό. Πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα ο Άρης θα τα βρει με τον παίχτη, γιατί υπάρχει και κοινή επιθυμία να συνεργαστούν και τη νέα σεζόν, και ο Άρης ποντάρει πολύ στον Rose και θέλει να τον κρατήσει, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει την ομάδα, δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί και τον εμπιστεύεται και ο προπονητής. Γι' αυτό και δεν πήγε σε κάποια τις εναλλακτικές που έχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Για τη συγκεκριμένη θέση. Όπως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με άλλες θέσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του αριστερού, όπου ο Άρης έχει μόνο την επιλογή του Κόρχου τη στιγμή που μιλάμε. Ο Κόρχου που επιστρέφει την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς στην Θεσσαλονίκη. Και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι την Κυριακή που θα αναχωρήσει η ομάδα για την. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία. Πάντως, εντάξει, το ευχάριστο για τον Παντελίδη είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπει να προσθέτονται με συνεχώς παίχτες στο πρόγραμμα της ομάδας. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη ήταν ο Ιντέγε με τον Γιουνές. Ήρθε και του Άρτε την περασμένη Παρασκευή και από το Σάββατο ξεκίνησε και αυτός προπονήσεις με την ομάδα. Αυξάνεται σιγά σιγά ο αριθμός των ποδοσφαιριστών στο καθημερινό πρόγραμμα του Άρη και κάνει και σίγουρα πιο εύκολο το έργο του προπονητή της ομάδας σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις της νέας σεζόν. Έτσι, έτσι. Νίκο, πες μας λίγο και για αυτόν τον νεαρό τον οποίο θα δοκιμάσει ο Άρης στις προπονήσεις του από σήμερα. Τον Ταλίπ, το στρατόπεδο ολόκληρο, έτσι. Θα παρουσιάσουμε εκεί αυτό να το κρατήσουμε τελικά. Εντάξει, και ένας 18χρονος αμυντικός αγωνίζει σε όλες τις θέσεις άμυνας. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικό χαφ. Έμεινε ελεύθερος από τη West Ham. Αυτό περίεργο μου έκανε εντύπωση περισσότερο. Το ότι στα 18 του είναι ελεύθερος από τη West Ham. Προφανώς έχει κάποια ποδοσφαιρική παιδεία από εκεί, έτσι, από την Αγγλία. Έχει μια ποδοσφαιρική παιδεία γιατί γαλοχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Αγγλία. Έχει την αγγλική υπηκότητα νομίζω, αν και καταλαβαίνει ότι είναι Αλβανία. Εντάξει, ο Άρης θεωρεί ότι είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Έτσι είναι και του Νταλίπ. Δηλαδή δεν θα κοστίσει τον Άρη τίποτα το να το δοκιμάσει ή ενδεχομένως να του προσφέρει και ένα συμβόλαιο. Είναι ένα παιδί το οποίο, αν διακρίνει ο Παντελίδης ότι έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά, θα το κρατήσει ο Άρης και είναι ένα project στο οποίο ποντάρει για το μέλλον αγωνιστικά αλλά και οικονομικά ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ήρθε και ο Εμάν χθες, έτσι, ο τροματοφύλακας ο νεαρός επίσης, ναι, ο οποίος για δεύτερος προορίζεται. Τι να σου πω, νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να αποκτήσει έναν ακόμα πίσω από τον Κουέστα. Να και τρίτο, ναι. Να και όχι να πάει με έναν παίχτη 21 χρονών ως δεύτερη επιλογή. Θα υπογράψει αυτό το συμβόλαιο του διάρκειας 2 ετών. Σήμερα νομίζω ότι αν δεν προκύψει κάτι θα ανακοινωθεί και από την ΕΠΑΕ. Θα γυρίσει πίσω στην Αυστρία και μετά από λίγες μέρες θα είναι ξανά στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας και να ταξιδέψει φυσικά και στην Ολλανδία την ερχόμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Έγινε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια καλή και περισσότερα στις 5 στο All About Arsenal. Καλά, Γιώργο, να σκάλω. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι συμβαίνει με τον Αλέσιο Τσέρτς, του οποίου το όνομα βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Άρη από το πρωί, βασικά λίγες ώρες πριν προέκυψε. 31χρονος Ιταλός διεθνής, 14 φορές ως διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, χωρίς γκολ.
Πέρσι στην Ανκαρακουτσού στην Τουρκία είχε 12 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 assist. Ήταν συμπαίκτης εκεί και με τον Μουλέν και με τον Κίτσκ στο δεύτερο μισό της σεζόν, τους δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, που ήταν ως δανεική στην τουρκική ομάδα. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον Νίκο για τις μεταγραφές του, πόσο είχαν κοστίσει, με ποσό ρεκόρ για τον ίδιο. Το είχε δώσει η Ατλέτικο Μαδρίτη στο Σεπτέμβριο του 2014 για να τον αποκτήσει από την Τωρίνο έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπιασε και ιδιαίτερα στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Ένα χρόνο μετά, βέβαια, τον παραχώρησαν ως δανεικό στη Μίλαν. Και από εκεί μετά κατέληξε στην Τζένοα και πάλι δανεικός. Δεν είχε, η αλήθεια είναι, η καριέρα του την πορεία που θα περίμεναν πολύ. Υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες για τον ίδιο. Τώρα στα 31 του ψάχνει και αυτός μια καλή επιλογή να ξαναβρει τον εαυτό του. Ίσως δεν τον πήραν και τα χρόνια. Πρόκειται για έναν έμπειρο παίκτη, ποιοτικό, που θα μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει τον Άρη και να ξεχωρίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σαφώς πρόκειται και για μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Με τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που βάζουν εμπόδια. Θα δούμε όμως τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Μια είδηση που προκύπτει τώρα, μια επίσημη πλέον είδηση, επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο, επιστρέφει στο τιμόνι της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το περιμέναμε, είναι και επίσημο πλέον. Από τα υπόλοιπα, είχαμε σήμερα την ανανέωση της συνεργασίας του Φορτούνη με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει. Μια υπόθεση που είχε εξελιχθεί σε σύριαλ, είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα. Αν θα απολυθεί, αν θα μείνει. Τελικά, ο Φορτούνης ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα η συγκεκριμένη είδηση από πλευρά του Ολυμπιακού. Έκανε και τις σχετικές δηλώσεις ο παίκτης και θα παραμείνει στο λιμάνι του Πειραιά. Σαφώς σημαντική κίνηση αυτή για τον Ολυμπιακό, καθώς εντάξει, αν μη τι άλλο, είτε αρέσει είτε όχι ο Φορτούνης σε πολλούς ποδοσφαιρικά. Πέρσι ήταν ο MVP των Ερυθρολεύκων και τους κράτησε όταν χρειάστηκε. Λοιπόν, έχουμε είδηση και για τον Ηρακλή, αλλά θα την αναφέρουμε μετά το διάλειμμα. Πρόκειται για την ενεργοποίηση της ποινής των μείων 18 βαθμών για τους ποδοσφαιριστές Κυνηγόπουλο, Ρούσο, Μπαρέτα, Βοσνακίδη και Γιαννίκογλου, οι οποίοι είχαν κάνει προσφυγή. Θα πάμε όμως τώρα στο απαραίτητο break και θα επιστρέψουμε για να μας τα πει ο Γιώργος Ματζιούκης αναλυτικότερα το τι συμβαίνει στον Ηρακλή και όσον αφορά τα υπόλοιπα στο διοικητικό κομμάτι, καθώς το Σάββατο είχαμε και κάποιες εξελίξεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο Παντού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο. Τα είπαμε για το Κόπα Αμέρικα και το Κόπα Αφρικά στο πρώτο μέρος. Τα είπαμε και για το ρεπορτάζ του Άρη, όπου στις 5 ούτως ή άλλως θα ακούσετε περισσότερα και πιο αναλυτικά όλα όσα συμβαίνουν στα μεταγραφικά και όχι μόνο στο All About Aris On Air. Αναφέραμε και την είδηση για τον Ηρακλή, αλλά τώρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τον Γυραιό, για όσα είχαμε και το Σάββατο, για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε με την ενεργοποίηση της ποινής μείων 18 βαθμών πριν από λίγη ώρα, και αναλογικά έχουν 3 εργάσιμες ημέρες περιθώριο για να πληρώσουν το 50% των οφειλών. Θα μας τα πει ο Γιώργος Ματζιούκης, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα γίνει αυτό, πολύ δύσκολο φαντάζει. Διαβάζω τώρα το μεταξύ, έχουμε τον Γιώργο Χριστό, όχι, σε λιγάκι. Κατεδαφίζεται το San Siro, το γήπεδο του Μιλάνο. Ναι, γράφουν οι Ιταλοί ότι θα γίνει νέο γήπεδο από Μίλαν και Ίντερ. Θα έχουν από κοινού και πάλι το ίδιο σπίτι οι δύο ομάδες του Μιλάνου, στο χώρο που βρίσκεται το San Siro, και έτσι θα καταδαφιστεί το ιστορικό γήπεδο, το οποίο χτίστηκε το μακρινό 1925. Οι Ρωσονέροι μπήκαν πρώτοι το 1926 στο γήπεδο και 19 χρόνια μετά μπήκε η Ίντερ. Ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ευρώπης. Σαφώς έχουν γίνει εκεί μεγάλα παιχνίδια όπως ο τελικός Champions League και άλλες σπουδαίες διοργανώσεις. Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Ματζιούκη για να μας πει όλα όσα συμβαίνουν στον Ηρακλή. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τρόπος του λέει. Πόσο καλή μπορεί να είναι για τον Ηρακλή, και άλλη μια εβδομάδα. Για ακόμα μια φορά. Κοίταξε, η είδηση που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι αναμενόμενη. Πρώτον, και δεύτερον, δεν νομίζω να επηρεάζει την ΠΑΕ Ηρακλής με το αφημί που έχει τώρα. Γιατί η ΠΑΕ Ηρακλής με το αφημί που έχει τώρα δεν θα κατέβει σε κανένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Έχει τελειώσει. Ναι. Και τελειώνει και με τη βούλα, με τη σημερινή απόφαση, που ουσιαστικά έγινε αυτό που λέμε εδώ και μήνες, ότι θα γινότανε από τη στιγμή που ο Τόμ Παπαδόπουλος, Γιώργο, όπως ξέρεις και εσύ, δεν ασχολήθηκε ποτέ με καμία από αυτές τις περιπτώσεις. Και το μείον 15 της προηγούμενης εβδομάδας έγινε σήμερα μείον 33 και επίσημα πλέον.
Ναι. Και αυτό το φοβερό είναι ότι. Λέγαμε από την αρχή ότι πάει για μείον 33, έτσι. Γιατί, ναι, δεν γιατί είναι 11 παίκτες από 3 βαθμοί. Ναι. Το φοβερό είναι και εκεί που δείχνει την κατάντια αυτή τη διοίκηση, ότι δεν εκπροσωπήθηκε καν από νομική υπηρεσία στο δικαστήριο. Μάλιστα. Να πάει κάποιος και να πει, ξέρω εγώ, να πάρουμε αναβολή ή ότι δεν είναι έτσι ή μη μας τιμωρήσετε. Να διεκδικήσει πράγματα, ρε παιδί μου. Και όταν δεν πηγαίνεις καν σε ένα δικαστήριο, ουσιαστικά ρίχνεις λευκή πετσέτα, δεν σε ενδιαφέρει που θα τιμωρηθείς. Και έτσι έγινε αυτό το μείον 33. Το οποίο, επαναλαμβάνω, μείον 33 είναι μια απόφαση που δεν θα επηρεάσει καθόλου τον αυριανό Ηρακλή. Γιατί ο αυριανός Ηρακλής ή θα παίξει στα τοπικά ή θα πάρει άλλο αφημί. Ως ΠΑΕ, με αυτό το αφημί, στο οποίο δηλαδή πάνε και οι ποινές όλες, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι η σημερινή απόφαση. Δεν επηρεάζει κάποιος. Το ΑΕ Ηρακλής πλέον δεν υπάρχει. Ναι. Δεν θα το δούμε του χρόνου να πέσει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά όπως λες, Γιώργο, είναι κατάντια το να μην υπάρχει καν μια διεκδίκηση, κάτι. Δηλαδή... Μα αυτό τα λέει όλα. Είναι κατάντια, ακριβώς όπως το είπες. Αυτό τα λέει όλα. Ότι, ότι συνέχισαν να μην ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Τις τελευταίες ώρες ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος έχει πάρει απόφαση να μιλά με γραπτές δηλώσεις, με ραδιοφωνικές συζητήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν γίνομαι πολύ κακός, καλύτερα να ακούω τον εκλεκτό κύριο του Εδεσαϊκού. Ειδικά το Σάββατο, νομίζω, διαβάσαμε μια την πρώτη δήλωση νωρίς ξημερώματα και μετά το βράδυ διαβάζαμε άλλα. Λες τώρα τι γίνεται τώρα, καλύτερα ή εμείς είμαστε πολύ χαζοί ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν γίνεται να αναλαμβάνεις μία ΠΑΕ και να μην κάνεις έλεγχο. Δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να λες στις δηλώσεις του, που έχει πει πολλά και διαφορά, εγώ μένω σε αυτό, ότι μου είπαν ψέματα, λέει, για αυτά που ήταν να αναλάβω. Πάει ο Γιώργος ο Παναγιωτήτης να πάει μια καφετέρια που την είχα εγώ. Και λέω εγώ στον Γιώργο τον Παναγιωτήτη, ξέρεις Γιώργο, 10 ευρώ χρωστάμε, να ξέρεις, πάρ' τα κλειδιά της καφετέριας, υπογράφουμε τα συμβόλαια, σου τη δίνω την καφετέρια. Εσύ θα με πιστέψεις? Χωρίς να ελέγξω, χωρίς να δω τυπικά τι συμβαίνει, έγραφε κάτι. Δεν ξέρουμε αν του είπαν ψέματα ή όχι, αυτό είναι... Αλλά ο ίδιος έπρεπε να φροντίσει να ελέγξει ο ίδιος. Ναι. Εσύ δεν θα ψάξεις να δεις αν όντως η καφετέρια του Γιώργου χρωστάει 10 ευρώ ή χρωστάει 50. Ποδοσφαιρική ΠΑΕ πας να πάρεις. Ποιος σοβαρός επιχειρηματίας θα αναλάβει μία ΠΑΕ Ηρακλής, μία ανώνυμη εταιρεία, άσε ότι είναι ΠΑΕ Ηρακλής. Σοβαρός επιχειρηματίας που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, αλήθεια είναι, έχει πολλά λεφτά στην Αμερική. Και την Κολονιάλ και τα Μάρμαρα και χιλιάδιο. Ναι. Ποιος σοβαρός επιχειρηματίας θα πάει λοιπόν να αναλάβει μια εταιρεία χωρίς να κάνει έλεγχο, χωρίς να κάνει την εταιρεία φίλο και φτερό? Και το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και τώρα. Πες ότι τα νούμερα που σου είπαν ήταν διαφορετικά αυτά που συνάντησες. Εσύ αυτά τα νούμερα που σου είπαν τα ανέλαβες ποτέ? Γιατί τα νούμερα που σου είπαν τα δέχτηκες. Σου είπαν 1,5 εκατομμύριο χρέη και είπες οκ, αναλαμβάνω. Έκανες κάτι για αυτό το 1,5 εκατομμύριο? Γιατί αν έκανες, δεν θα είχαμε τώρα μείον 33. Ναι, βέβαια. Μην κλαίγεσαι μόνο για αυτά που δεν ήξερες και σου είπαν μετά, γιατί απλούστατα δεν έκανες τίποτα και για αυτά που ήξερες. Αν είχε αναλάβει, Γιώργο, τα χρέη που ήξερε ότι αναλαμβάνει, πίστεψέ με, πολλοί τώρα θα του λέγανε ότι είμαστε μαζί σου γιατί, ξέρω εγώ, σε κοροϊδέψαν. Αλλά αυτός δεν έλεγε τίποτα. Μάλλον εκείνος πήγε να κοροϊδέψει κατά κάποιο τρόπο και... Δεν έλεγε τίποτα. Ναι. Δεν ασχολήθηκε με τίποτα. Και το πολύ μεγάλο ερώτημα πλέον είναι το εξής. Λέει ότι έβαλε 1 εκατομμύριο. Και ο Θοδωρής έβαλε 300.000 ευρώ. Άρα μιλάμε ότι μπήκαν 1.300. Τα 300 από το 1 του Παπαδόπουλου πήγε στην αύξηση με το κεφαλαίο, το οποίο μπλοκαρίστηκε. Okay. Το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο, δηλαδή 700 του Παπαδόπουλου και 300 του Θοδωρίδη, πού πήγανε από τη στιγμή που όλοι οι ποδοσφαιριστές δηλώνουν απλήρωτοι, από τη στιγμή που όλοι οι υπάλληλοι δηλώνουν απλήρωτοι, από τη στιγμή που η ΔΕΗ είναι 3 μήνες απλήρωτη, το ρεύμα τέλος πάντων, από τη στιγμή που η ίδρυψη είναι 1 χρόνο απλήρωτη, πού πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο? Έλατε.
Και πώς μπορώ να πιστέψω εγώ ότι μπήκαν αυτά τα λεφτά, ενώ δηλώνουν όλοι απλήρωτοι. Ναι, ακριβώς, είναι το απλό ερώτημα. Πού μπορεί να πήγαν, αν μπήκαν όντως. Ναι. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτά που λέμε, τα λέμε γιατί και δεν μπορούν να φέρουν κάτι στο Ηρακλή. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα ότι... Από ό,τι καταλαβαίνω, επί της ουσίας, δεν υπάρχει μέλλον με τον Παπαδόπουλο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή. Αν θεωρεί ο ίδιος μέλλον το να παίξει ομάδα ένα χρόνο στο Βόλο και να έρθει του χρόνου στη Θεσσαλονίκη, αν θεωρεί μέλλον αυτό που δηλώνει να βάλουμε 5-10 επιχειρηματίες από 10 χιλιάρικα για να προχωρήσει η ομάδα, αν θεωρεί μέλλον ότι εγώ θα βάλω μια χορηγία όταν η ομάδα παίξει τη Football League, δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να κρίνει ποιο μέλλον από αυτά που είπα του αρέσει. Είναι δικές του τοποθετήσεις, έτσι, δεν τις βγάζω το μυαλό μου. Προφανώς, ναι. Άρα πάμε στην επόμενη λύση ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα. Αυτά είναι τοπικό. Ή άλλο αφημί. Ναι, αλλά άλλο αφημί με ποιον, ποιος θα τα αγοράσει. Και οι άνθρωποι του ιδρυτικού, δεν ξέρω, όσοι κάνουν... Να μαζέψουν ένα ποσό δηλαδή. Όσοι κάνουν επαφές, συναντήσεις και τα λοιπά. Ναι. Και το μαζέψουν ένα ποσό, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προφανώς, ναι. Και να βρουν και ομάδα που να δεχτεί όλες τις διαδικασίες, έτσι. Για να πάρεις ένα αφημί ομάδας από τη Football League, πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο 600-700.000 ευρώ. Ναι. Ποιος θα τα βάλει αυτά τα λεφτά, η χορηγία του Τόμου Παπαδόπουλου, που είπε να βάλουμε όλοι από 10 χιλιάρικα. Ποιος θα αναλάβει να μπει μπροστά σε αυτό το επιχείρημα, γιατί το ξαναλέω, η Football League, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δεν ξέρω, στην Ελλάδα ζούμε, μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία αύριο μεθαύριο και να πει την ξανακάμε εγώ ρε τεχνική τη Football League, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε με υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή η Football League είναι επαγγελματική κατηγορία. Είναι. Έχεις ΠΑΕ δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είσαι ερασιτεχνικό τμήμα όπως ήταν μέχρι πέρυσι στην τρίτη εθνική. Ναι, μεν είναι τρίτη εθνική, τρίτη τάξη κατηγορία, αλλά είναι επαγγελματική. Υποτίθεται θα έχει και κάποια έσοδα που δεν το πολύ πιστεύω, γιατί ακόμα ο κύριος Λεωτσάκος περιμένει τα έσοδα για τη Super League 2, φαντάσου. Ναι. Από αυτά που έταξε ο Βασιλιάδης. Ποιοι θα μπουν μπροστά, ποιοι θα αναλάβουν, ποιοι θα πληρώνουν. Δεν είναι απλό εγχείρημα. Προφανώς. Γίνονται επαφές, γίνονται ζυμώσεις, γίνονται συναντήσεις, γίνονται κινήσεις. Και όλα αυτά ενώ οι μέρες κυλούν, έτσι. Και όπου και αν παίξει ο Ηρακλής, πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να βλέπει και το αγωνιστικό. Ακόμη και στο τοπικό να παίξει. Ναι, θα μου πει θα αρχίζουν αργότερα και από τα αθλήματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίζει να κινείται λίγο, να κάνει ομάδα, να αρχίζει προπονήσεις. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Πόσο έχουμε σήμερα, 24 Ιουνίου. Βγαίνει ο Ιούνιος, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, έτσι. Τίποτα, ούτε γραφεία λειτουργούν στη Μίκρα από ό,τι έχουμε. Απλήρωτα είναι όλα, δεν λειτουργεί τίποτα. Τα έχει πάρει στην κατοχή του γιατί του ανήκουν ο Γυμναστικός Σύλλογος και δεν υπάρχει το παραμικρό. Στην ώρα για μπλε θα επιδιώξω να πάρω να ακούσει ο κόσμος απαντήσεις, γιατί όταν λες κάποια πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και για τη λειτουργία αυτών κτλ, τουλάχιστον εμείς οφείλουμε δημοσιογραφικά να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Όσα έχει πει ο Τόμου Παπαδόπουλος. Και η εκπομπή σήμερα τουλάχιστον θα κινηθεί κάπως έτσι. Ωραία, οπότε 7 με 8 για όλους τους φίλους. Να προσθέσω και κάτι για τον μπάσκετ, βάσει του ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θεωρώ ότι πολύ δύσκολο ο κύριος Μέξας θα είναι προπονητής του Ηρακλή. Ναι, και γι' αυτό ακούμε διάφορα σενάρια. Ήδη παίζει ονοματολογία πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να προκύπτει μια ονοματολογία μόνο από την πλευρά των προπονητών. Προφανώς, ναι. Και δεν είναι, νομίζω δεν είναι και σωστό ηθικό να μην έχει τελειώσει το θέμα με έναν προπονητή και να συζητάς με άλλους. Ή θα το τελειώσει και θα ξεκινήσει να συζητήσει με άλλους, ή θα στηρίξει τον προπονητή που έχει τώρα. Που ο κ. Τρακόπουλος εδώ και μέρες έλεγε ότι πάμε με Κώστα Μέξα. Την πρόσφατη συνέντευξη τύπου δεν είπε ακριβώς το ίδιο, είπε ότι όλα είναι ανοιχτά γιατί όντως υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Που αυτή η διαφωνία, τώρα που μιλάμε, από ό,τι φαίνεται είναι ισχυρή, Γιώργο, στο να... Mm-hmm. Το να έχει μακριά τις δύο πλευρές. Τώρα που μιλάμε έτσι, τώρα αν αύριο μεθαύριο ή αν λίγες ώρες μετά προκύψει συμφωνία, θα το δούμε. Ναι. Ωραία. Έγινε Γιώργο, περισσότερα στις 7 στην ώρα για μπλε. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Ματζιούκη για τα του Ηρακλή. Δύσκολα τα πράγματα, δεν βλέπουμε να υπάρχει φως στο τούνελ.
Θα σας πει περισσότερα φυσικά ο Γιώργος Ματζιούκης και στην ώρα για μπλε 7 με 8 εδώ στο Λίμπερο 107,4 με πιο αναλυτικό ρεπορτάζ και με συνέντευξη. Μιας και λέγαμε και για τον μπάσκετ τώρα του Ηρακλή που έχει επιστρέψει στην Basket League, όπως διαβάζουμε τώρα. Παίρνει το αφημί του Χολαργού και μένει στην Basket League το Λαύριο. Συνεχίζονται αυτά τα επικά που έχουμε δει φέτος στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς πιο χαμηλά μπορεί να πάει και εκεί η κατάσταση. Όντας πάντα σε αναμονή μέσα στο καλοκαίρι και για τις οριστικές αποφάσεις για το τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου της ΕΟΚ, του κ. Βασιλακόπουλου, το Σάββατο, που κατηγορούσε μάλιστα και την ΕΠΟ για το ότι έχει ξένους διαιτητές και όλη αυτή την επιτήρηση τέλος πάντων τη FIFA. Λες και στο ελληνικό μπάσκετ μόνοι τους τα κατάφεραν πολύ καλά. Έφτασαν την κατάσταση εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο λίγο χρόνο που μας απέμεινε να δούμε τα τελευταία νέα και από πλευράς ΠΑΟΚ. Να καλησπέρισουμε τον Στέργιο Αναστασιάδη. Τι γίνεται, Στεργιό, καλή εβδομάδα. Έλα, Γιώργο. Επίσης, φίλε, καλή εβδομάδα. Τα είπατε και νωρίτερα φυσικά στο ΠΑΟΚ 24. Έχουν προκύψει κάποια θεματάκια ακόμη, έτσι όσον αφορά την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Ναι. Κοίταξε, καταρχήν μπαίνουμε πλέον σε δράση σιγά-σιγά. Δηλαδή, όντως πέρασε γρήγορο καιρός. Νομίζω χθες ήταν που λέγαμε με τον Σταύρο και την αγάπη ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Υπάρχει και τώρα χρόνος, αλλά όταν ξεκινάει η ομάδα να συγκεντρώνεται και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τα φιλικά με την άνοδο της ομάδας στην Ολλανδία, πλέον καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος πλέον είναι πολύτιμος κάθε μέρα που περνάει. Βέβαια, έτσι. Σε 9 μέρες είναι την επόμενη Τετάρτη το πρώτο φιλικό, έτσι, με την Αλκμαρ. Ναι, και με τα δεδομένα τα σημερινά ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Βέβαια. Δηλαδή προκύπτει και κενό που δεν το είχαμε στην άλλη μας, είναι αλήθεια, γιατί υπήρχαν άλλα θέματα πιο σοβαρά, αλλά προκύπτει ότι με την πόλη του Κουλούρη και με την άδεια του Σιντέρσκι μέχρι 15 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ, αν ξεκινούσε η προετοιμασία σήμερα, θα είχε μόνο το δικό του Τσουμπάκο. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα σοβαρό. Βέβαια, και ακόμη για την προπόνηση, για το πώς θα δουλέψει ο coach. Δηλαδή μετά τώρα με τα τωρινά δεδομένα θα πρέπει να ανεβάσει ο Λουτσέσκου έναν παίκτη που δεν υπολογίζει, τον Μαρκόφσκι, που ήταν δανεικός πέρσι σε Γυνιακό και Τρίκα, αλλά δεν έκανε κάτι αξιόλογο, που σημαίνει ότι δεν θα απασχολήσει τον ΠΑΟΚ ο Ουκρανός, αλλά στην παρούσα φάση ενδεχομένως και να ανέβει και στην Ολλανδία κιόλας. Ναι, γιατί ακόμη δηλαδή, και στο φιλικό, ας πούμε, το πρώτο, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό το ΑΚΠΟΜ τώρα με 5 προπονήσεις. Οπότε υπάρχουν θέματα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν κάθεται έτσι να πει τη μέρα να περνάει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και αποτελεσματικότητα. Τα δεδομένα για τις πρώτες μέρες προετοιμασίας είναι γνωστά από το πρωί. Εκτός του Μελίσσα και του Λάμπρου που επιστρέφουν, οι υπόλοιποι δεν θα μας απασχολήσουν. Τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι. Αναφέρομαι σε Χατζησαΐα, Μιστακίδη, Κίτσιου, Μουλέν. Δεν θα είναι καν στην πρώτη προπόνηση, έτσι δεν θα μπουν καν. Δεν θα είναι. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση για αυτούς, το τι θα γίνει με το μέλλον τους. Αυτό είναι θέμα του Μπράγκο. Ναι, να βρει ομάδες είτε να τους αγοράσουν είτε να τους παραχωρήσει ο ΠΑΟΚ χωρίς να ζητήσει κάποιο αντίτιμο, αλλά στη βάση να γίνει πιο ελαφρύ το budget, γιατί όλοι αυτοί δεν παίρνουν 50.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Ο Χατζησαΐας, ο Μιστακίδης, ο Μουλέν, ο Κίτσιου είναι συμβόλαια που άλλες ομάδες της Super League που δεν μπορούν καν να τα πλησιάσουν. Βέβαια, ναι. Οπότε 1, 2, 5, 10 μιλάμε για χρήματα τώρα, εντάξει. Οπότε θα πρέπει και εκεί να βρεθεί λύση, αλλά αυτό νομίζω δεν απασχολεί τον Λουτσέσκου. Το Λουτσέσκου να απασχολεί να έχει γεμάτες θέσεις στον χάφο όσο γίνεται πιο γρήγορα, να έρθει ο εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά, να έρθει ο αριστερός μπακ και να έρθει επιθετικός, γιατί όπως πέρασαν οι μέρες, Γιώργο, από τις 11 Μαΐου τη μέρα του τελικού μέχρι σήμερα, έτσι θα περάσει και το διάστημα από σήμερα μέχρι το πρώτο μάτσο του Champions League. Πολύ γρήγορα, βέβαια. Οπότε ο ΠΑΟΚ, το λέγαμε και πριν, εγώ αυτή της άποψης είμαι, αν πάει πάλι με λύσεις περσινές και με κενά και λέμε πάλι τέλη Αυγούστου να έφτασε ο ΠΑΟΚ στη Βρύση αλλά δεν έπιε νερό, κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτό να τελειώσει. Κανείς δεν μπορεί να έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, αλλά όσο πιο γεμάτος πας σε ποιότητα και προσωπικότητα, τόσο πιο πολύ έχεις πιθανότητες να πας στους ομίλους. Έτσι είναι, βέβαια. Δηλαδή, εύχομαι και το καλοκαίρι του φετινού να μην λέμε ότι πάλι χάθηκε σε λεπτομέρειες, ναι, γιατί το ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, λεπτομέρειες 1, 2, 5, 10, ο ΠΑΟΚ έχει ό,τι χρειάζεται για να είναι και φαβορεί έναντι της ομάδας που θα κληρωθεί στις 22 Ιουλίου. Ναι, τέλος πάντων, Τετάρτη ξεκινάει η ομάδα,
Περιμένουμε και τις τελικές λεπτομέρειες στα θέματα των Μιχάη. Μιχάη Ζίβκοβιτς και... Και Μελιόπουλου, έτσι. Και Μελιόπουλου, ναι. Mm-hmm. Θα είναι και οι τρεις τους στην πρώτη συγκέντρωση, νομίζω. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, με τον Ζίβκοβιτς κλείνει ο ΠΑΟΚ την τριάδα των τερματοφυλάκων του Πασχαλάκη Ζίβκοβιτς Μελίσσας. Πολύ καλή τριάδα. Ναι, δυνατή. Δηλαδή πάρα πολύ καλή. Το Ζίβκοβιτς το ξέρουμε. Και άλλοι δύο έρχονται από γεμάτη σεζόν, οπότε δεν είναι απλά δύο ανενεργοί που να συμπληρώνουν το ρόστερ, οπότε σημαντικό. Κοίταξε, ο Μελίσσας όποτε κλείθηκε να υπερασπιστεί τα καρέ της Λαμίας, το έκανε με επιτυχία. Ναι, ναι, βέβαια. Με αποκλείσμα την εμφάνισή του στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Όπου και στην κανονική διάρκεια έκανε επεμβάσεις και στα πέναλτι ήταν αυτός που έδωσε το σύριο τη Λαμία για να πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό και μετά να αποκλειστεί από την ΑΕΚ. Νομίζω για τρίτη επιλογή ο Μελίσσας είναι πολύ τέλεια, εντάξει. Σίγουρα, ναι. Ο Ζίβκοβιτς είναι καλύτερος του Ρέι, καλύτερος στη βάση ότι πιο νευρικός θεματοφύλακας, πιο γενικότερα από τον Ρέι που μπορεί να βγάλει μάτια στην πατσούκα, αλλά σε αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ δεν. Δυστυχώς. Αλήθεια είναι γιατί αυτό. Γιατί μιλάμε, ναι, για μια μεγάλη επένδυση στον Ρέι. Με βάση και τα οικονομικά δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν έδειξε ότι μπορεί να το επεξέλθει. Αλλά ο ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς και Μελίσσα και Πασχαλάκη από εκεί είναι καλυμμένος. Δεν έχει την παραμικρή έννοια ο Λουτσέσκου. Και με τον Μιχάη υπάρχει μια τετράδα Κρέσπο, Βαρέλα, Ίκασον και Μιχάη που είναι και αυτοί υψηλού επίπεδου. Ούτε εκεί θα έχει ο ΠΑΟΚ πρόβλημα. Ναι, μάλλον έχει κλείσει και στα στόπερ με τον Μιχάη ουσιαστικά, έτσι, γιατί είναι ο τέταρτος, ναι, στόπερ ο Μιχάη, ο νεαρός, ο εξελίξιμος, οπότε κλείνει και στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Μιχάη είναι ο στόπερ της K19 που είναι ο διαμαντής που θα πάει στον Βόλο. Το θέμα είναι τι θα κάνει επιτέλους ο ΠΑΟΚ στα χαφ, πώς θα βρει την επιχημεία που απαιτείται. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ο Βέρμπλουμ, έχω την εντύπωση, θα το μάθουμε 1η Ιουλίου, ότι δεν θα μπει από την πρώτη μέρα στο κανονικό πρόγραμμα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα μπει σταδιακά. Ο Μίσιτς, υπάρχει. Ο Μπαλογιάννης δεν υπάρχει, που τον λέγαμε σαν λύση ανάγκης ότι θα είναι Μίσιτς Μπαλογιάννης. Ο Μπαλογιάννης θα πάει στο Βόλο. Άρα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει και τον Ισμαήλ Σίλβα. Όπως μας έλεγε ο Σταύρος το πρωί, υπάρχει κάποιο κόλλημα με το μάνατζερ του. Δεν φαίνεται να βοηθάει την κατάσταση, αντίθετα την δυσκολεύει. Mm-hmm. Και να αποκτηθεί και ακόμα ένας. Δηλαδή αυτό είναι το σενάριο. Mm-hmm. Να έχει ο Λουτσέσκου τον Σίλβα, να έχει ακόμα έναν, αν γίνεται υψηλού επίπεδου και καλύτερον όλων των υπόλοιπων. Θα υπάρχει ο Μίσης, θα υπάρχει ο Βέρμπλουμ, γίνεται δουλειά. Αλλά τώρα που μιλάμε, δεν γίνεται δουλειά. Όχι, όχι. Απαιτείται σίγουρα μια γρήγορη κίνηση, ναι. Ναι, δηλαδή στα χαφ και στην επίθεση υπάρχει πρόβλημα. Δεν βάζω μέσα τη θέση των εξτρέμ, γιατί με Λάμπρου, Ζαμπά, Λιμιό... και ο Μπίσης και ο Πέλκας μπορούν να παίξουν εκεί στο και πλάι. Εντάξει. Μπορούν να παίξουν εκεί, εντάξει. Βολεύεται η κατάσταση. Ναι. Και ο Καντουρί, όπως φαίνεται, θα είναι διαθέσιμος εφόσον κολλάει προς το παρόν τουλάχιστον το ζήτημα της μεταγραφής του. Οπότε ναι, για αρχή θα υπάρχει αυτός. Αριθμητικά δεν υπάρχει θέμα. Ναι, υπάρχει, ναι, ποιοτικά παύλα. Στο θέμα της προσωπικότητας. Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί, να μην τα ξαναλέμε τα ίδια, ούτε ο Λιμιός ούτε ο Ζαμπά, τη στιγμή που μιλάμε, δείχνουν ικανοί να αποτελέσουν σταθερές του ΠΑΟΚ του Champions League. Γιατί όλη η κουβέντα περιστρέφεται για το Champions League. Αν δεν υπήρχε το Champions League, θα υπήρχε. Για την Ελλάδα μια χαρά ήταν ηρεμία, το ρόστερ αυτό. Θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει σαν φαβορί και θα ξεκινήσει σαν φαβορί. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Καλά, της ΑΕΚ μπορεί να είναι καλύτερος και ο Ατρόμητος. Μέχρι στιγμής για τις μεταγραφές των άλλων ούτως ή άλλως και του Ολυμπιακού της ΑΕΚ δεν δείχνουν ότι έχουν κάνει κάτι τόσο καλύτερο. Όχι, ούτε ο Ολυμπιακός και το παραμύθι δεν το τρώει ούτε ο Ολυμπιακός, ο βαδός του Ολυμπιακού. Δηλαδή κάνει μια βόλτα στα site του Ολυμπιακού και θα δεις ότι η κρίνια είναι μεγάλη. Ναι, λογικό. Εντάξει, πήρε τον Μπρούνο, οκ, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά μέχρι εκεί. Πήρε τον Κάιπερς. Δανικός. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, είναι δανεικός. Ο Βαλμπουενά είναι πολύ καλή προσθήκη. Βαλμπουενά και Φορτούνης που ανακοινώθηκε σήμερα νέο σύντο. Αυτές είναι οι δύο καλές κινήσεις. Ναι, υπήρχε ήδη, ναι. Δεν έχει δυναμώσει ο Ολυμπιακός σε βαθμό που να μας προκαλεί ανησυχία. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 10 μέρες. Μπορεί, αν και δεν βλέπω διάθεση από τον Μαρινάκη, περισσότερο τι περισσεύει από την Νότιγχαμ Φόρεστ να φέρουμε.
παρά να επενδύσει. Και αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος του Ολυμπιακού και γι' αυτό υπάρχει και η γκρίνια. Ναι. Ότι άλλα μας υποσχεθήκανε και άλλα βλέπουμε στην πράξη. Το θέμα είναι, ξαναλέω, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό προκαλείται αυτή η ανησυχία. Γιατί τα έχουμε αναλύσει. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, ακόμα και με τη Young Boys να κληρωθεί, δεν είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Για να μην μπερδεύουμε το σε αυτό το επίπεδο, όχι, όχι, έτσι. Ωραία, Στέργιο, να σε ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό μεσημέρι και θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες για ό,τι νεότερο προκύψει. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από Στέργιο Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχοντας ξεφύγει λίγο από το χρόνο μας, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Λίμπερο παντού και σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλή συνέχεια.